Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυμνή αή, Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μέγαν νεύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον ηγουμένη, αδροφόρετα εν ητροπούμενον, αρσουν διέου καθήλες την έπαρσιν, εντός τα δύο θαρήνας τον έστωνα. Ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσεσθε ημίν του Μέγα Έλεου. Μέγα νεύραντο εν της κινδυλέησον, Κύριε ελέησον. Εκυβερόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον τον Θεόν, φωνήστης δε ίσως ημών των αματωλών και ελέησε ημάς. Αμήν. Επάνω ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντα των περάτων της γης και των εθαλάσσια αέρ μακράν, και ήλαιος ήλαιος γίνουμεν δέσποτε εκ της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση παντός αγαθού, πλούσιοι επτόγευσαν και πείνασαν, ιδέ εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόγευσαν και πείνασαν, ιδέ εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δόξα Χριστά αυτού του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κύριο και έλος έλθε εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα. Μην δόξα Σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών πρεσβείες, Παναχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας, δυνάμει του Πνεύματος και ζωπή του Σταυρού, προς ασύμβημενο κορονοϊόν θείων ασωμάτων και εσείς του νεοδόξου προφήτου, προφήτου προδρόμου και βάπτους του Ιωάννου, δημοδόξου υπό νεφημάν Αποστόλου, του Αγίων Δόξου, Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, του Μνήμα Εκτελούν, του Αγίσπατος Μονιάνου, που σωστό μαρχιερισόξον του πόλους και πάνω να γίνω λέει και σώσε ημάς, αγαθός φιλάνθρωπος και λέει Θεός. Διευθυντών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια καλά και ευλογημένα, να είστε όλοι καλά, βοήθειά σας. Καλή σας ημέρα, χρόνια καλά, καλό χειμώνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μαζευτήκαμε και φέτος μας αξίωσε ο Θεός να μαζευτούμε εδώ να γιορτάσουμε το εκκλησάκι που έχει τη μονάδα που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο, λίγο ετεροχρονισμένα βέβαια. Αλλά είμαστε μικρή μονάδα, αθόρυβοι, του Αγίου Δημητρίου που κλέβουν τα φώτα της δημοσιότητας οι μεγάλες πόλεις, η γιορτή της αεροπορίας γιορτάζεται στην 111, οπότε το καθιερώνουμε μια εβδομάδα μετά τη γιορτή της αεροπορίας να μαζευόμαστε εδώ, γνωστοί, φίλοι, συνεργάτες, να κάνουμε μια αρτοκλασία. Η μονάδα μας είναι μικρή, δεν την ξέρουν πάρα πολύ, αλλά το έργο που επιτελεί είναι αρκετά σοβαρό. Είναι από τις δύο μεγαλύτερες μονάδες του σύστημα αγωγού καυσίμου, που ανεφοδιάζει με καύσιμο και την αεροπορία και το στρατό, από τα ΕΛΠΕ μέχρι και την Καβάλα. Έχουμε στην τεράστια ικανότητα αποθήκευσης καυσίμου, πάνω από 40.000 κυβικά αεροπορικού καυσίμου, και σκοπός είναι κατά πρώτης ο απρόσκοπτος εφοδιασμός με αεροπορικό καύσιμο της 111 πτέρυγας μάχης. Κατά δεύτερον και η 110 και όπως επίσης και να προχωράει και καύσιμο προς τα πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το έργο της μονάδος είναι αρκετά σοβαρό. Με την οικονομική κρίση είμαστε όλοι ζορισμένοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι πόροι μειώνονται αντί να αυξάνονται. Αλλά τουλάχιστον το προσωπικό προσπαθεί να αναπληρώσει με προσωπική εργασία και οτιδήποτε σκεφτεί την έλλειψη των χρημάτων. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι επιτελούμε το σκοπό στον οποίο είμαστε ταγμένοι χωρίς να επηρεαζόμαστε καθόλου, σαν να μην έχει γίνει κάτι, προς το παρόν τουλάχιστον.
δεν είμαστε και κουδίνοι. Αυτά τα λίγα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που τιμήσατε τη μονάδα με την παρουσία σας. Τον κύριο Δήμαρχο Αλμυρού, τον αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίας, το προϊστάμενο της πυροσβεστικής, έχουμε το διοικητή της ΔΑΚ, το διευθυντή εφοδιασμού του ΑΤΑ, να σας το πω έτσι, γιατί αν το πω με γράμματα και νούμερα δεν το καταλάβετε. Απόστρατος από τη Λέσχη Αποστράτου Βόλου. Έτσι είπα λίγο τους έξω, αν ξέχασα κανένα συγγνώμη. Και φυσικά το διοικητή της 111. Δεν πρόκειται να τον παραλείψω, τον βλέπω κάθε μέρα, συνεργαζόμαστε. Να τον ευχαριστήσω και αυτόν που μας βοηθάει πάρα πολύ σε ό,τι χρειαστούμε. Αυτά λοιπόν. Καλά τα μπλα μπλα, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι πάνω και να τα πούμε καλύτερα. Και του χρόνου με υγεία.